Ακούγεται ότι θα έχει μέτρα που θα αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα, κάποια τώρα και κάποια αργότερα. Ασφαλιστικό. Τώρα με φέρνετε ξανά σε αυτό στην υποσημείωση που έκανα χθες. Η Ελλάδα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί έχει μεγάλη ανεργία, έχει πάρα πολύ αρνητικά δημογραφικά δεδομένα και έχει και κατεστραμμένα αποθεματικά στα ασφαλιστικά συσταμεία, κυρίως λόγω του PSI. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που είτε ήμασταν σε πρόγραμμα είτε δεν είμαστε, θα το είχαμε. Είτε ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε δεν είμαστε, θα το είχαμε. Θα έπρεπε κάτι να κάνουμε. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα δε, έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, όπου ήταν ένα ασφαλιστικό σύστημα κατατεμαχισμένο, με ειδικές πρόνοιες για ειδικές επαγγελματικές ομάδες, έτσι, με ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι εύκολα εξηγήσιμες σε ένα διεθνές πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα πρόνοιας ταξιδοτήσεων, έτσι, τα οποία δεν είναι πολύ εύκολα υπερασπίσιμα. Δεν εξηγούνται με την υψηλή ανεργία που έχουμε. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό. Ναι, οι πρόορες ταξιδοτήσεις. Οι πρόορες ταξιδοτήσεις έχουν όμως το εξής πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος που φεύγει νωρίς γίνεται, διαμορφώνει υποχρεώσεις και σταματάει να καταβάλει και τις εισφορές του. Ναι, έτσι. Άρα είναι μια επιπλέον επιβάρυνση στο σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπει ποτέ αυτή η κυβέρνηση στη λογική των θεσμών που λένε στο ασφαλιστικό σύστημα δεν με νοιάζει τι δίνει, θέλω να έχει ισοσκελισμένο ταμείο. Άρα να αποσυρθεί το δημόσιο από τη χρηματοδότησή του, για να μην διαμορφώνονται και δημοσιονομικές ανισορροπίες. Το ζήτημα είναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, εάν το ασφαλιστικό ισχύει όπως είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό στην ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή, να λέει ότι δεν μπορεί να συζητηθεί καν γιατί δεν έχω αναλογιστικές μελέτες, θέλω χρόνο πριν να μιλήσω με τους κοινωνικούς φορείς. Αν είναι στο τραπέζι των Brussels Group, ξέρω ότι είσαστε αναλογιστικοί. Τις αναλογιστικές μελέτες εμείς τις διαμορφώνουμε, θα είναι έτοιμες τις επόμενες μέρες. Κρατάμε το εξής. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το σύστημά μας, έχει πρόβλημα είτε είμαστε σε συζήτηση με τους θεσμούς, είτε δεν είμαστε. Είτε πάμε στη ρήξη την περιβόητη, είτε δεν πάμε. Δεν θα σταματήσει. Να βγάλω εγώ δηλαδή μια είδηση ότι στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια λύση με κάποιο τρόπο, είτε δική μας είτε δική τους. Το ασφαλιστικό σύστημα θέλει λύση μακροχρόνια. Αυτή τη στιγμή μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες να μην επηρεάζουν το βιωτικό επίπεδο. Είναι σαφές. Θα είναι λοιπόν μέσα στη συμφωνία αυτές, λογικά. Θα είναι, ναι. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή και μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, επί της αρχής, να σας πω ένα παράδειγμα, δεν είναι κακό να έχεις ένα ενιαίο ταμείο ή λίγα ταμεία ή να μην έχεις ειδικά προνόμια ή ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν είναι κακό. Κακό είναι να πηγαίνεις σε μια διαδικασία ενοποιήσεων η οποία συμπιέζει προς τα κάτω όλα τα δικαιώματα. Νομίζω ότι μετά από αυτό που είπατε θα γίνει το trend, το hashtag του. Ποιο? Όλο, θα αρχίσουν να ρωτάνε ποια ταμεία ακριβώς θα. Α, δεν το έχω αυτό. Νομίζω ότι θα είναι το επόμενο θέμα τις επόμενες ακριβώς ώρες και θα το πάμε παρακάτω.